καλωσορίσουμε τον κόσμο σε ένα βιντεάκι ακόμα. Είμαστε στην πόλη Τσάμου. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1:15, νωρίς σήμερα. Α, δούμε πως είναι εκείνη για τους δρόμους. Τελικά αυτή είναι πιο ωραία ώρα να κινηματογραφείς. Γιατί ο ήλιος είναι ψηλά, δεν σκέει το... Όπου και ωραία χρώματα με το συννεφάκι απάνω. Ωραίο, ωραίο. Το συννεφάκι δίνει κάθε εποχή έχει τις ομορφιές. Αυτή την εποχή τώρα που έχει το συννεφάκι δίνει στο κάδρο υπέροχα, υπέροχα χρώματα. Περιμένω πως και πως τα πρώτα πρωτοβρόχια. Όχι για να κάνουμε βίντεο, για να αποτιστούν τα δεντράκια μας, Νικόλα. Κάπου εδώ από κάτω έχει υπόγειες δεξαμενές που πρέπει να πρεσάρουν για να φύγει τα λύματα. Κρύο σε αγοράκι μου. Πώς χωμερίζει, το παλιό λιμάνι από εδώ που φεύγανε. Πόσα καράβια, πόσος κόσμος έχει έρθει από εδώ. Τα πλωτά. Περάσαμε 1-2. Τρεις διαβάσεις. Για να δούμε πως διαβάσεις έχει προς τα πέρα, Νικόλα. Mm. 28 βαθμοί. Εξωτερική θερμοκρασία, φιλαράκια μου, στην πόλη Τσάμου. Νίκο, από πού να φύγουμε? Να πάμε από το Κεφυράκι απάνω και να μπούμε από μέσα και να φύγουμε από και από τις παλιές φυλακές ή να πάμε από το Μαλαγάρα? Για αφήστε, φίλοι μου, ένα σχόλιο από κάτω. Πού θέλετε να σας πηγαίνω? Ο κόσμος λοιπόν ψήφισε να πάμε από εδώ. Ξέρεις από πού ψήφισε, Νίκο, ο κόσμος να πάμε? Τη διάβασα στα σχόλια τώρα. Να πάμε σαν πέρα, να πούμε μέσα από την αστυνομία και να γυρίσουμε από... Να πάμε δηλαδή όλη η οικονομική μετανάστες είναι εδώ. Έχνη ψωνής. Και να πούμε τώρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στο κιτ πάνω, στη δομή Τζεργό, ζουν με ανθρώπινες συνθήκες. Μένουν μέσα σε κοντέινερ με τον ηλιακό τους, με το νερό τους, με το κλιματιστικό τους, τα πάντα.
Ναι. Ενώ το λέω του έκανα νόημα να περάσει, ακούει το στρατιωτάκι. Τους το έχουμε ξάκαγει αυτό το δρομολόγιο. Δεν το έχουμε ξάκαγει. Όχι. Πρώτη φορά. Από εδώ προς τα πάνω πηγαίναμε κάποτε, τώρα απαγορεύτηκε. Παιδάκι μου, έλα παίρνα και σε, παίρνα και σε, έλα παίρνα και σε παιδάκι μου. Είναι πολύ και η κίνηση, πολύ κίνηση. Θέλει να επισκεφτούμε και τη λαϊκή, να δούμε τι προϊόντα πουλάνε οι άνθρωποι. Φίλε. Δεν υπάρχει λέει αυτό που σου λέει ο άνθρωπος. Δεν φταίει η γυναίκα, δεν φταίει η γυναίκα. Δεν θα πει. Χάος τους δρόμους, Τσάμου, χάος, χάος. Η αστυνομία κόβει, κάνει βόλτες φοβερές. Διάβας πεζών. Διάβασε, ρε προχώρα, ρε. Χάος, χάος, φίλοι μου. Αυτά είναι τα πιο ωραία βιντεάκια, φίλοι μου. Αυτά, εγώ θέλω να σας... Νίκο, ωραίος ο χυμός που μου πήρες. Όχι, ωραίος. Ο χυμός που μου πήρες ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αλλά να μου τον πήρες με ζάχαρη, γιατί δεν κάνω δίαιτα. Ωραίος. Ωραίος. Α, όχι, ναι, μη σκίζεις, α. Σπάρω. Ωραίος. Σπάρω. Αυτό είναι το λεωφοριάκι, συγκοινωνία, Τσάμου, η εσωτερική συγκοινωνία. Χαμούλι στο λεωφορείο, γεμίζει. Ανά μισή ώρα έχουμε συγκοινωνία, μπόλιτσά μου. Το κτίριο του Σκαλωμένου είναι παλιές φυλακές. 5 χρόνια λέω να πάω να το κάνω βίντεο. Τους σκαλώνουμε, το βάψουμε, ένα συντήρηση, καλό αυτό. Το κτίριο της πυροσβεστικής. Εδώ μπροστά μας έχει ένα πάρκο τσέπης. Φοβερό πάρκο. Ένα καινούργιο
πάρκο πάρκινγκ τσέπες. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Τώρα ισχυρό λέει κουκουέ. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο τείχος. Πάμε μέχρι τις 3 εκκλησίες, εκεί θα το κλείσουμε το βίντεο. Εκεί δεν πάμε. Τζαναμπέτιασα. Δεν πάμε, το τράει. Κι όλος ο περιφερειακός. Κάνω εδώ να πω μια παρατήρηση τώρα, να πω μια παρατήρηση. Εδώ λοιπόν δεξιά. Από εδώ πάει Βαθύε και στο θέατρο τα Γιαννάκη. Δεν περάσαμε λίγο σήμερα. Κάναμε τη βολτίτσα μας, ε. Φίλοι μου, αυτό ήταν το βιντεάκι, έφτασε στο τέλος. Στο τέλος του έφτασε. Τρεις εκκλησίτσες. Τώρα ποιες είναι οι τρεις εκκλησίτσες? Από μικρό παιδί εδώ λέμε περιοχή τρεις εκκλησίες, γιατί και αριστερά έχει τρεις εκκλησίτσες τσερά, μια δίπλα στην άλλη. Κάνουμε το σταυρό μας, βέβαια. Ας πούμε αλήθεια, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι τρεις εκκλησίες. Ούτε έχει πινακίδι απ' έξω. Στο Πυθαγόρα, από ό,τι βλέπω, η ώρα είναι, τι ώρα είναι. 2:20, δεν έχει κλείνει.
Πυθαγόριο και τώρα χώρα, φίλε μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Να πάμε μέχρι το μαγαζί, να δείξουμε και το μαγαζί μας στο τέλος. Αυτό είναι το μπακαλικάκι μας. Να τα αφήσουμε εδώ τα μάξι. Αυτό εδώ αριστερά είναι το μαγαζί μου. Αγγούρια δεν έχει. Δεν μου φρόντε τίποτα. Κάτι ξέχασα. Ξέχασα να πάω στο Μανάβι. Όχι να Μανάβι. Όχι κατά κούρια ο Μανάβι κρατέ. Ναι, για να βγάλω 15 χαλάτες κούρτες. Κάνανε πεζοδρόμιο εδώ στο σχολείο, και το ωραίο πεζοδρόμιο. Κόλυβα. Ξέρεις γιατί, για να μην παρκάρνε. Για τα παιδάκια, για τα παιδάκια. Πεζοδρόμιο δημιουργήσαν και καλά κάνανε. Μπράβο. Ομορφιές, ωραίες. Κάναμε και το γύρο της χώρας, τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.